Καλημέρα. Πάμε εδώ λοιπόν, Άρης Πορτοσάλτη, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας. Αρχίζουν τα όργανα σήμερα, κύριοι. Καλημέρα σας. Πριν αρχίσουν τα όργανα, μπορούμε ένα έτσι. Προημηρησία. Μου έδωσε μια έμπνευση το ρεπορτάζ προηγουμένως. Εδώ τώρα. Ο Χριστός. Ο κύριος Στατουλάκος. Ναι, ναι. Μου έδωσε την έμπνευση. Μπορούμε να, βλέποντας αυτά που έγιναν χθες και από προχθές το βράδυ και χθες στην Αθήνα, να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση οργάνωσε ένα αντικυβερνητικό συλλαλητήριο. Από μόνη της. Ναι. Σε συνεννόηση. Ναι, ναι. Το οργάνωσε η κυβέρνηση το αντικυβερνητικό συλλαλητήριο. Mm-hmm. Εννοείται με την συμμετοχή των διαδηλωτών. Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό. Όχι, δεν με καταλάβετε. Δεν θα κάνω αξιολογική κρίση. Προσπαθώ γιατί δεν να δώσω. Τώρα δεν θα κάνει. Κάνω. Δεν έχω πρόβλημα. Βάζει τον τίτλο, ρε παιδί. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να το κάνω. Δεν θα κολλήσουμε. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, απλώ θέλω να πω ότι η κυβέρνηση οργάνωσε ένα αντικυβερνητικό συλλαλητήριο. Με απόλυτη εφταξία. Είναι υπόδειγμα αυτό που έγινε. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Δίκιο, αυτό που συνέβη είναι υπόδειγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, διαδήλωσαν οι άνθρωποι, είπαν το πρόβλημά τους, το κατέθεσαν με απόλυτη εφταξία. Mm-hmm. Υπήρξε και μια θετική υποδοχή από την Αθήνα. Έτσι και λέω, υπήρξε μια κατανόηση δηλαδή, των Αθηναίων. Mm-hmm. Ευθύς εξ αρχής για τα θέματα των αγροτών. Είπαν τα ζητήματά τους, έκαναν τη διαδήλωσή τους στην αντικυβερνητική. Έκανε και η κυβέρνηση τη δική της, θα να πω. Το δικό της μερτικό. Το δικό της μερτικό. Το πήρε σε ό,τι αφορά ότι αυτά μπορούμε κτλ. Αλλά δεν διαλύθηκε η πόλη. Ήρθαν οι άνθρωποι, διαδήλωσαν, εντάξει. Έβγαλαν δηλαδή το τι θα κάνουν μετά με την ψήφο τους. Είναι δικό τους θέμα, όπως κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση με την ψήφο της στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Καλώς η κυβέρνηση επέλεξε να μην συγκρουστεί με τους αγρότες. Να μην απαγορεύσει, να μην αντιμετωπίσει δυναμικά το συλλαλητήριο και μπήκε σε συνεννόηση. Όπως είδατε, ΜΑΤ δεν υπήρχαν στην πλατεία Άλιστα. Συντάγματος. Ήταν οι κυρίες που υπηρετούν σε εκείνο το ειδικό σώμα που συνέστησε ο Μιχάλης Χρυσοΐδης Α περίοδου, οι οποίες κυρίες συγκροτούν μια ομάδα mm-hmm. που είναι οι διαπραγματευτές με τους διαδηλωτές. Αυτό Μάλιστα. γιατί δεν το ακολουθούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά, πάμε, Βαγγέλη. Αλλά κάτι μου είπατε, μου είπες ότι αν είναι αυτό σωστό, λογικό ή όχι. Ναι, όσο παιδί, για εντάξει. την πολίτευση. Είναι λίγο παράδοξο τώρα αυτό. Ναι, ναι. ναι. Γιατί να είναι παράδοξο ότι μπορούμε να έχουμε διαδηλώσεις. Να έχουμε διαδηλώσεις οι οποίες οργανώνονται. Ορίστε. Να διαδήλωση με τις συμφωνίες της κυβέρνησης δεν είναι διαδήλωση. Αυτό συμβαίνει γιατί η αντιπολίτευση δεν μπορεί να οργανώσει τον εαυτό της. Εντάξει, άλλο. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε. Πρωτόγνωρο πάντως. Πάμε 7 η ώρα το απόγευμα, Βαγγέλη. Αν μπορούσε η κυβέρνηση να οργανώσει τον εαυτό της. Η απόλυτη συνεννόηση των αγροτών με την αστυνομία και την κυβέρνηση είναι πρωτόγνωρο. Για οποιοδήποτε κύμα. Δεν το σχολιάζω. Δεν λέω καλό ή κακό. Και μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχει τάξη. Εμείς είμαστε συνήθως στον μπάχαλο. Οπότε το να έχουμε τάξη σου λέει δεν είναι. Και παράδοξο να έχουμε τάξη. Σήμερα νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Είπε ο Βαγγέλης, δεν το σχολιάζω. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Σήμερα φαντάζομαι ότι το ίδιο θα επαναληφθεί με τους μελισσοκόμους. Θα πούν οι άνθρωποι το πρόβλημά τους, θα το εκθέσουν. Πολύ σοβαρά προβλήματα έχουμε πει. Τα έχουμε συζητήσει. Ξέρετε πώς άλλαξε όμως το κλίμα. Και αύριο θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Στις Βρυξέλλες ξέρετε πώς άλλαξε το κλίμα. Όταν ανοίξαν τις κανόνες και πετάγανε τα λιπάσματα και τα.